1968 πολεμική μηχανή. Άσωστη μάχη με τεράστιο θώρακα και τριγωνικό σώμα. Ο Yang Che ήταν για 10 συνεχόμενα χρόνια ο απόλυτος πρωταθλητής του bodybuilding στο Hong Kong. Ο Μπόλο Yang γεννήθηκε το 1946. Από παιδί έδειχνε μια κλίση στις πολεμικές τέχνες. Έπαιζε μάλιστα ξύλο με όποιον έβλεπε στο δρόμο. Κοινός ήταν ένας τραμπούκος που ασκούσε bullying στους περαστικούς. Στα 10 του χρόνια άρχισε να εκπαιδεύεται από τους μεγάλους masters της εποχής, τον Tai Chi και τον Yang Chung. Έτσι στη συνέχεια και στην εξέλιξή του συνδύασε τις τέχνες με το ακροβατικό στυλ και κάπου εκεί στρίμωξε και το bodybuilding. Στις αρχές του 1960 έφυγε από την πόλη του καθώς δεν του άρεσε η ζωή στην κομμουνιστική Κίνα του Μάο. Ο Κινέζος Ηρακλής εγκαταστάθηκε στο Hong Kong, άρχισε να εργάζεται ως γυμναστής, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τα βάρη και πώς θα χτίσει καθημερινά το σώμα του. Η σωματοδομή του τράβηξε το ενδιαφέρον της εταιρείας παραγωγής Shaw Brothers, που γύριζε ταινίες πολεμικών τεχνών. Έπαιζε στις περισσότερες ταινίες τον κακό που έσπαγε στο ξύλο τους πάντες, όλους τους αντιπάλους του. Όσο περισσότερο ο Μπόλο Yang φούσκωνε από τα βάρη, τόσο περισσότερο μεγάλωναν οι ατάκες και η παρουσία του στα κινηματογραφικά πλάνα. Το 1970 αποφάσισε να κατέβει στους αγώνες bodybuilding του Hong Kong, που θεωρούνταν μάλιστα σε δόξα αντίστοιχο του Αμερικανικού Mr. Olympia. Κέρδισε για τα επόμενα 9 χρόνια και ήταν ο απόλυτος και αδιαφιλονίκητος Mr. Hong Kong. Για όλο τον κόσμο όμως και για τα μίντια ήταν ο Κινέζος Ηρακλής. Σούσουρο βέβαια είχε προκληθεί για το πώς είχε καταφέρει και είχε στήσει αυτό το αρχαιοελληνικό σμιλευμένο κορμί. Άλλοι έλεγαν γυμναστική, σπαρτιάτικη ζωή και διατροφή και άλλοι έλεγαν χημίες και αναβολικά, κάτι το οποίο δεν δέχτηκε ο ίδιος και δεν παραδέχτηκε ποτέ. Μετά από διαφημιστικά συμμετοχές σε ταινίες, το 1970 γνωρίστηκε με τον Bruce Lee. Έγιναν μάλιστα αχώριστοι κολλητοί φίλοι, έκαναν μαζί προπόνηση, μιλούσαν για τις πολεμικές τέχνες και είχαν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Όταν ο θρύλος Bruce Lee ετοίμαζε την αξέχαστη τελευταία του ταινία Enter the Dragon, του πρότεινε ένα ρόλο που ήταν από τους χαρακτηριστικότερους του έργου. Αν και στην ταινία τον παρουσίαζαν ως πρωταθλητή στην πολεμική τέχνη Σότοκαν, ποτέ δεν υπήρξε γνώστης της. Ο ρόλος ο συγκεκριμένος του Κινέζου Ηρακλή, έδερνε με ιδιαίτερο στυλ και αποτελούσε φόβο και τρόμο και κάπως έτσι αυτό το nickname το κράτησε για πάντα. Είχα πάντως την τιμή να με αποκαλεί φίλο του, έλεγε με σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια ο Μπόλο. Για το μεγάλο δάσκαλο των πολεμικών τεχνών, Bruce Lee. Ο Μπόλο Yang έκτοτε έπαιζε σε αμέτρητες ταινίες καράτε, αλλά με χαμηλή ποιότητα, τρώγοντας ξύλο από τους αντιπάλους του όπως όριζε το κάθε σενάριο. Το 1988 κλήθηκε να παίξει το ρόλο του κακού απέναντι στο Jean-Claude Van Damme στη ταινία Bloodsport, στην οποία έσπαγε λαιμούς και πάλι με τα χέρια του και ο Van Damme εξόντωνε με το σπαγκάτο του όλους τους αντιπάλους του. Μια ταινία μικρού προϋπολογισμού, αλλά με πολύ μεγάλα κέρδη. Η μεγάλη έκπληξη βέβαια ήταν ότι ο Κινέζος bodybuilder, που είπε δεν είπε 20 κουβέντες σε όλο το ρόλο, ήξερε να χαρίζει θέαμα και αυτομάτως έγινε γνωστός εκτός Ασίας αλλά και στην Αμερική. Ακολούθησαν και άλλες ταινίες με το Βέλγο ηθοποιό, με τον οποίο μέχρι σήμερα παραμένουν στενοί φίλοι.